Καλησπέρα σε όλες και όλους. Η Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρωμά Ελέν Πασέ χαιρετίζει τη σημερινή πρωτοβουλία και στηρίζει τα συλλαλητήρια της 17ης Δεκέμβρη σε όλη τη χώρα. Οι τελευταίες μέρες έχουν υπάρξει ιδιαίτερα δύσκολες για την κοινότητα των Ρωμά. Το περιστατικό του πυροβολισμού και βαρύτατου τραυματισμού του 16χρονου Κώστα Φραγκούλη από αστυνομικό της ομάδας Δίας ήρθε να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο τη λίστα της αστυνομικής αυθαιρεσίας σε βάρος της κοινότητας των Ρωμά. Η αυθαιρεσία όμως είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου της κυβερνητικής υπαιτιότητας για τις συνθήκες που επικρατούν στην πολλαπλά ευάλωτη κοινωνική ομάδα των Ρωμά. Μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα που βλέπουμε ξανά να χρησιμοποιείται ως αποδιοπομπαίος στράγος για να αποπροσανατολίσει και να δικαιολογήσει τις απάνθρωπες πολιτικές, τη μη λήψη μέτρων, την καταστολή, την αυθαιρεσία, τη συστημική αδιαφορία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η στοχοποίηση, η περιθωριοποίηση και η διαρκής υποβάθμιση που βιώνει η κοινότητα των Ρωμά με τεράστιες κρατικές ευθύνες πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα. Και γι' αυτό η Ελέν Πασέ βρίσκεται σήμερα εδώ. Γιατί τώρα, περισσότερο από ποτέ, είναι αναγκαία η σύνδεση του αγώνα και των διεκδικήσεων της κοινότητας των Ρωμά, των συλλόγων, σωματείων και ομοσπονδιών τους, με τα εργατικά σωματεία και τους εργατικούς φορείς. Είναι τώρα η ώρα που πρέπει να παλέψουμε από κοινού ενάντια στη διαρκή υποβάθμιση της ζωής μας. Υποβάθμιση που πρόκειται να εκτινάξει στα ύψη ο νέος κρατικός προϋπολογισμός. Οι εικόνες ντροπής από τις συνθήκες που διαβιούν σε καταβλισμούς και οικισμούς οι Ρωμά. Οι άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες διαβιούν οι πρόσφυγες στη χώρα μας. Η υποχρηματοδότηση, η εγκληματική υποχρηματοδότηση των δημόσιων αγωθών που οδήγησε στο θάνατο ενός μικρού παιδιού. Ο κατακαιρματισμός της δημόσιας υγείας. Η ενεργειακή κρίση που πλήττει όλο και περισσότερα λαϊκά νοικοκυριά. Οι πληστηριασμοί και τα ξεσπιτώματα ανθρώπων. Η διαρκώς ενδυνόμενη εργασιακή επισφάλεια. Τα εργατικά ατυχήματα που όλο και πληθαίνουν είναι το θηρίο που πρέπει να παλέψουμε. Και αν το παλέψουμε ενωμένοι, μπορούμε και θα το νικήσουμε. Ραντεβού λοιπόν στους δρόμους στις 17 Δεκέμβρη. Σας ευχαριστούμε πολύ.